Λοιπόν, μέχρι τις 28 Απρίλη έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε, γιατί όχι, την παράσταση «Ο Επιθεωρητής έρχεται». Και δεν είναι ότι έρχεται μόνο στο Αριστοτέλειο, έρχεται και στην TV 100 και βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Είναι ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έρχεται με περίεργες διαθέσεις ο επιθεωρητής. Έρχεται με διαθέσεις μιας επανατοποθέτησης των πραγμάτων. Mm-hmm. Έρχεται, φτάνει σε ένα σπίτι μεγαλοαστικό, ας πούμε, του 1910. Ένας επιθεωρητής που μένει και λίγο έτσι ανοιχτό και ενιγματικό λίγο, και από πού έρχεται και πώς είναι. Δεν μοιάζει κιόλας ακριβώς με αυτούς. Είναι και λίγο αλλιώς ντυμένος. Έρχεται και με έναν περίεργο τρόπο μέσα στη σκηνή. Τέλος πάντων, από τη σκηνοθεσία του Γρηγόρη του Βαλτινού φωτίζεται έντονα αυτό το παράξενο χαρακτηριστικό αυτού του επιθεωρητή που υπάρχει από συγγραφής του Τζον Πρίσλι. Έρχεται λοιπόν για να ξαναδεί κάποια πράγματα σε σχέση με την αυτοκτονία ενός κοριτσιού. Mm-hmm. Μόλις έχει πεθάνει ένα κορίτσι, μια κοπέλα νεαρή, και με κάποιον τρόπο μάλλον σχετίζονται τα μέλη αυτής της οικογένειας με αυτόν τον παράξενο θάνατο και τον λίγο άγριο θάνατο, γιατί πίνει οξύ και πεθαίνει. Μάλιστα. Και καλείστε εσείς. Και δεν καλείτε. Κανείς δεν τον καλεί. Όχι, καλείστε εννοώ σε τρίτο ενικό. Ναι, ναι, ναι. Από κάποια δύναμη άορτη, ναι, έστω. Ας πούμε ότι έρχεται, ναι. Ή από τις αρχές. Ναι, παράξενο. Ο ίδιος ισχυρίζεται φυσικά ότι είναι ένας επιθεωρητής. Ένας κανονικός επιθεωρητής. Ένας επιθεωρητής της αστυνομίας. Ο οποίος πρέπει να κάνει μια τυπική ανάκριση. Μάλιστα. Βέβαια, κάθε άλλο από τυπική δεν είναι αυτή η ανάκριση και κάθε άλλο παρά ανάκριση δεν είναι εν τέλει μιας αστυνομικής αρχής. Είναι ένα περίεργο, μια περίεργη, ας το πούμε έτσι, ανάκριση που έχει να κάνει με ηθικά και συνειδησιακά ζητήματα παρά με ζητήματα νομικά ή ζητήματα ευθύνης που απασχολούν την αστυνομία. Θα είμαστε προβληματισμένοι έχοντας παρακολουθήσει την παράσταση? Θα έχουν δοθεί απαντήσεις ή θα έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά? Θα έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις, αλλά κυρίως θα έχουν δημιουργηθεί βασικά ερωτήματα. Άλλωστε, για μένα ο σκοπός του θεάτρου αυτός είναι. Δεν είναι το θέατρο, δεν είναι για να απαντάει. Το θέατρο είναι για να δημιουργεί ερωτήσεις. Για να απαντάει. Εσείς, ας πούμε, είστε για να απαντάτε, είναι δουλειά σας. Όχι, νομίζω ότι είμαι μόνο για να ρωτάω. Πραγματικά δεν μπορώ καν να τοποθετούμε, μου τον έχουν κόψει τον αέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλω να πω, τέλος πάντων, η δουλειά της δημοσιογραφίας είναι μια δουλειά που έχει να κάνει με τις απαντήσεις. Α, ναι, βέβαια. Και με την βέβαια. Αναζήτηση των απαντήσεων. Από αυτή τη απόψεω, ναι. Το θέατρο δεν έχει να κάνει με τις απαντήσεις. Το θέατρο έχει να κάνει με τις ερωτήσεις πολύ. Απαντάει βέβαια με τον τρόπο του, αλλά απαντάει τόσο έμεσα που στα αλήθεια την απάντηση τη δίνει ο κάθε θεατής. Γιατί διάβαζα διάφορα δημοσιεύματα για να καταλάβω, γιατί δεν κατάφερα ακόμα να παρακολουθήσω την παράσταση, όμως θα το κάνω μέχρι τις 20 Οκτώβριου, για να μην ξεχνιόμαστε, υπενθυμίζω. Και αναρωτιόμουν κατά πόσο, δεν ξέρω, επειδή βομβαρδιζόμαστε τον τελευταίο καιρό από ωραίες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τη δυνατότητα πια σαν θεατές, σαν τηλεθεατές, να βλέπουμε ωραία πράγματα. Και ξέρετε, μας βάζει στο παιχνίδι σαν λίγο. Σαν θεατές δεν ξέρω, σαν θεατές σίγουρα. Ναι, όχι αναγκαστικά από την ελληνική τηλεόραση. Μπορεί να μην είναι και μπορεί να είναι και σε επίπεδο DVD, ας πούμε, μια ωραία ταινία. Ναι, ναι, ναι. Που όμως δημιουργεί κάποια διάθεση, σε βάζει να σκεφτείς πράγματα που ενδεχομένως να μην τα έχεις σκεφτεί διαφορετικά, γιατί σου δημιουργεί διάφορες καταστάσεις, μπορεί να μην τις ζήσεις, αλλά δίνει ρεθίσματα, εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι βγαίνουμε κερδισμένοι από όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Το λέτε σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή, ότι είναι περισσότερο από ό,τι ήταν. Ναι, τώρα πια είναι λίγο παραπάνω. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν είναι περισσότερο από ό,τι ήταν. Μήπως μου φαίνονται εμένα, μήπως φαίνονται στον κόσμο? Μπορεί. Ίσως στη Θεσσαλονίκη να υπάρχει μια διαφορά, με την έννοια ότι όλο ένα και περισσότερη θίαση ανεβαίνουν και από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Ενώ παλιότερα ήταν 3-4 τα θέατρα που θα επισκεφθούν και τη Θεσσαλονίκη. Από αυτή την άποψη, ίσως να υπάρχει ένα δίκιο μέσα σε αυτό που λέτε. Αλλά ότι γενικώς δημιουργούνται πολύ περισσότερα καλά πράγματα από ό,τι στο παρελθόν, εγώ δεν θα συμφωνήσω. Δημιουργούνται τα ίδια. Σε ένα έτσι πολύ πλουραλιστικό σκηνικό που υπάρχει σε σχέση με το θέατρο στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα, κακά τα ψέματα. Το οποίο όμως, από ό,τι έτσι περπατάω στους δρόμους Θεσσαλονίκης, βλέπω ότι πια έχει αρχίσει και έχει βάλει καλά τα πόδια του και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όλο ένα και μικρά θέατρα βλέπω σε δρόμους, σε στενά, ομάδες, άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι ευχάριστο. Mm-hmm.
Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκηνικό που είναι τόσα πολλά θέατρα και τόσες πολλές παραστάσεις, ανέκαθεν υπήρχαν πολύ καλές παραστάσεις, κάποιες, καλές παραστάσεις, λίγο περισσότερες, και πολλές μέτριες παραστάσεις, οι πιο πολλές θα έλεγα. Και φυσικά και πολύ κακές παραστάσεις. Καλά, φυσικά, όπως συμβαίνει οπουδήποτε σε οποιοδήποτε τομέα. Αυτό της δεν ζωής. Έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή δεν βελτιώνεται. Η νέα γενιά, η νέα φουρνιά των ηθοποιών, ας το πούμε. Εσύ είσαι σχετικά πρόσφατος. Ναι. Σε σύγκριση με εκείνους που υπάρχουν 50 χρόνια στο θέατρο. Που καλά, ναι, ναι, σε σχέση με τους 50. Γι' αυτό το λέω. Με τους 50 χρόνια είμαι πρόσφατος. Θα λέω σε έναν συνάδελφό της προάλλης που είχα διαβάσει στο Twitter, ο Αντίνος Αλμπάνης συγκεκριμένα, που έλεγε για πόσα χρόνια ακόμα θα είμαι ζεμπρεμιέ. Δεν είσαι ζεμπρεμιέ. Ναι. Δεν είναι αυτό. Καλά, εγώ δεν ήμουν και ζεμπρεμιέ ούτως ή άλλως. Ναι, με την έννοια όμως ότι βγαίνεις τώρα. Είναι φρέσκια φουρνιά. Όμως παρόλα αυτά δεν δίνονται καινούργια εφόδια στους νέους ηθοποιούς. Δηλαδή δεν διδάσκονται από καλύτερους ηθοποιούς που έχουν περάσει. Όχι. Όχι. Δεν βελτιωνόμαστε με τα χρόνια. Το προϊόν, εγώ δεν πιστεύω το ότι υπάρχει μια εξέλιξη που πηγαίνει προς τα μπρος. Δηλαδή όλο ένα και καλύτερα, όλο ένα και καλύτερα, αλλά όλο ένα και καλύτερα. Πλατιάζει. Όχι, είναι έτσι, κυκλική. Γυρίζει γύρω-γύρω. Δεν είμαστε Sony και καλά καλύτερη ηθοποία από αυτούς που υπήρξαν πριν από 30 χρόνια. Δεν το πιστεύω. Κάποιοι από εμάς είναι καλοί. Κάποιοι από εμάς είναι μέτριοι και κάποιοι από εμάς είναι και πολύ κακοί ηθοποιοί. Θα μου πεις, η τεχνολογία είναι αντί και καλά να έχει εξέλιξη. Σωστά. Μόνο η τεχνολογία έχει μια πορεία προς τα μπρος και αυτή θα δούμε μέχρι πότε. Κατά τα άλλα, η ζωή γυρίζει γύρω-γύρω. Και αποτέλεσμα αυτού του γύρω-γύρω είναι και το ότι ξαναρχόμαστε και σε τόσο δυσάρεστες περιόδους όπως είναι αυτή. Από τις οποίες έχουμε ξαναπεράσει. Απλώς κάνουμε πως δεν το θυμόμαστε. Ναι, κάνουμε πως δεν το θυμόμαστε ή μπορεί να μην μας έπιασε ηλικιακά. Ναι, αλλά έπιασε τόσο πολύ τους λίγο πριν από εμάς που είναι και χαζομάρα να κάνουμε πως δεν το θυμόμαστε. Δηλαδή, αν τώρα εμένα ο πατέρας μου έζησε και μέσα στον εμφύλιο. Είναι πολύ κοντινό για να κάνω πως ανέκαθεν ήμουνα με μια μονοκατοικία και δύο αυτοκίνητα στη διάθεσή μου, ας πούμε. Είναι πολύ χαζό. Ναι, δεν μπορείς να το απομονώσεις όμως αυτό από τη ζωή σου. Με την έννοια ότι ναι, μεν μπορεί να κατάγεσαι. Όλοι μας έχουμε έναν πρόσφυγα παππού, όλοι μας έχουμε έναν μπαμπά. Ένα μετανάστη συγγενή. Ένα μετανάστη συγγενή. Περιβαλλόμαστε από ανθρώπους που. Κάνα δύο σκοτωμένους στο μακρινό παρελθόν από πολέμους, παγκοσμίους, εμφυλίους και τα συναφή. Ναι, αλλά δεν μπορούμε. Κάποιον εξόριστο από τη Χούντα. Ναι, όλοι. Δηλαδή είναι πολύ. Όλοι, ναι, είναι έτσι ακριβώς. Πράγματι. Πρώτη φορά δεν κάνω αυτή τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, πράγματι, όλοι έχουμε. Ναι, παλιά ήταν μόνο η γιαγιά. Φανερώναμε μόνο τη γιαγιά από τη Μικρά Ασία. Ναι. Τώρα ξαφνικά βγάλαμε και έναν θείο κομμουνιστή. Βγάλαμε πέταξαμε και έναν θείο κομμουνιστή. Ή έναν θείο ασφαλίτη. Δεν είναι. Δηλαδή θέλω ναι, να και πω. Είχαν όλοι είμαστε. Και συγγενείς και. Ναι, δεν είναι. Δεν έχουμε μόνο. Πράγματι. Δεν είναι μόνο οι αριστεροί που κάνανε παιδιά. Προφανώς και όχι. Αν και μπορεί και να ήταν τυχεροί γιατί είχαν και πιο ελεύθερη. Ξέρετε τώρα πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όσο πιο ελεύθερη ζωή τέλος πάντων, είναι πολύ κοντά μας, θέλω να πω το πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να οικειοποιηθούμε εμείς όλη αυτή τη στεναχώρια που έχουν περάσει. Δεν μπορούμε να την οικειοποιηθούμε και δεν έχει και νόημα να την οικειοποιηθούμε. Αλλά δεν έχει και νόημα να κάνουμε πως δεν υπήρξε. Ή να κάνουμε ότι. Τι είναι αυτό, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Από πού και ως πού εγώ θα περάσω τέτοια πράγματα. Γιατί ποιος υποσχέθηκε ότι δεν θα περάσουμε. Δηλαδή, ο παππούς μας που πήγε στο μέτωπο και πολέμησε ήταν. Άλλης διαλογής παιδί, δηλαδή τον διαλέξανε από αλλού, ήταν άλλης κατηγορίας άνθρωπος που αναγκάστηκε να βρεθεί σε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Δεν. Στον εμφύλιο η Ελλάδα ήταν άλλη η Ελλάδα αυτή που έπρεπε να περάσει. Όχι. Εμείς γιατί έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο που λέει ότι όλα θα πηγαίνουν πρίμα και διδάσκουμε και στα παιδιά μας αυτή την χαζή αντίληψη ότι η ζωή είναι ένα περιβόλιο που κάνεις ό,τι θες και που οποιοδήποτε. Στο στερήσει αυτό δεν έχει το δικαίωμα. Σαφώς και δεν έχει το δικαίωμα. Και σαφώς θα έπρεπε να ζούμε μια ειρηνική και όμορφη ζωή. Αλλά όλα αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ουτοπικό. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ψυχοπλακώνεις και ένα νέο παιδί λογοντάς το από την αρχή. Οφείλεις όμως να του δίνεις μια αίσθηση της πραγματικότητας. Ναι. Γι' αυτό θα έπρεπε κιόλας να διδάσκεται η ιστορία μας λίγο καλύτερα. Όχι σε εμάς, σε όλους. Γιατί αν κάποιος διδάσκεται την ιστορία λίγο καλύτερα, αποκτάει μια ψυχραιμία απέναντι στη ζωή. Γιατί βλέπει ότι κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με. Την ευημερία, ούτε έχει υπογράψει συμβόλαιο με την ειρήνη. Άρα, όσο την έχει, θα πρέπει να είναι ευγνώμων για αυτήν και να την προστατεύει όπως μπορεί. Όπως και όλα τα αγαθά. Ακριβώς. Αν αυτό όμως δεν το ξέρεις και θεωρείς ότι είναι δεδομένα, ένα δεδομένο απόκτημά σου και έχεις και όλο το δικαίωμα να μην στο πάρει ποτέ κανείς, τότε αρχίζει να σου βρωμάει και λίγο. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα σημαντικό το ότι είμαστε σε ειρήνη. Δεν είναι και σημαντικό το ότι τρώμε. Δεν είναι και σημαντικό ότι ζούμε μια εύκολη ζωή σχετικά με αυτήν που ζήσανε άλλοι άνθρωποι. Οπότε αρχίζουμε και γινόμαστε λίγο πιο
απλιστεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα δεν έχουμε δει, δηλαδή δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Τώρα όχι, αλλά όμως αυτή η απληστία ήταν για μένα ο καθρέφτης όλης της ελληνικής κοινωνίας από το 80 και μετά. Μπορεί να επιστρέψουμε στην απληστία αργότερα. Μακάρι τα πράγματα να γίνουν. Θα επιστρέψουμε σίγουρα όταν θα ξαναγίνουν δεδομένα αυτά που τώρα πάβουν να είναι δεδομένα. Αυτό είναι ο κύκλος που γυρίζει. Θα είμαστε νέοι για να τα ζήσουμε ή θα είμαστε παππούδες και γιαγιάδες. Δεν νομίζω να είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή μη φάμε τα καλύτερα μας χρόνια, αυτό θέλω να πω. Μα όμως μπορεί να είναι. Μπορεί από πλευράς δημιουργικότητας. Όσο και αν φαντάζει δύσκολο τώρα αυτό και όσο και αν φαντάζει κι εγώ. Πάντα έχω αυτή την αγωνία, μην τυχόν και το πάρει κάποιος αλλιώς αυτό που θα πω, ότι τέλος πάντων είναι εύκολο να είσαι άνεργος. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Φυσικά είναι φρικτό να είσαι άνεργος και να είσαι και μάλιστα 30 χρονών και να είσαι άνεργος. Στα καλύτερα σου πάνω. Δηλαδή στην πιο δημιουργική σου. Είναι φρικτό. Απ' την άλλη μεριά ελπίζω ότι ίσως αποκατασταθεί με έναν τρόπο αυτό το τόσο σφιχτό πράγμα και χωρίς να περάσουμε πάλι σε αυτή τη γελία ευημερία που είχαμε, υπάρξουμε σε μια μεσαία κατάσταση όπου δεν τα έχει όλα. Αλλά δεν σου λείπουν και όλα. Σε μια κατάσταση ενός μέτρου. Δηλαδή λείπει αυτό το μέτρο στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε μονίμως χωρίς μέτρο. Χωρίς κανένα μέτρο. Ναι, αλλά εμείς θα δούμε μια ωραιότατη παράσταση. Η οποία με έναν τρόπο μιλάει για όλα αυτά με το δικό της τρόπο. Όχι επικαιρικά, όχι, όχι δημοσιογραφικά, χωρίς να το λέω υποτιμητικά το δημοσιογραφικά. Σε καμία περίπτωση καταλαβαίνω. Ότι η δημοσιογραφία ασχολείται με την τρέχουσα. Ρίχνει τις πόντες της εμπασχετός. Ναι, μιλάει για όλη αυτή την σχέση με αυτή την πραγματικότητα και για την ευθύνη του ανθρώπου μέσα στη ζωή και για την ευθύνη του για τη ζωή του και για τη ζωή των άλλων. Και όχι για μια ευθύνη κάποιων άλλων πάντα έξω από εμάς. Λοιπόν, Αριστοτέλειον. Αριστοτέλειον, παίζουμε από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Mm-hmm. Παίζουμε την Τετάρτη στις 7 και 4, όπως και την Κυριακή στις 7 και 4 και τις υπόλοιπες μέρες παίζουμε στις 9 και 4, εκτός από το Σάββατο που έχουμε διπλή. Και μάλιστα με μια σχετική φροντίδα θα έλεγα, νομίζω αρκετά αξιόλογη φροντίδα ως προς τις τιμές, με την έννοια ότι τις Πέμπτες το εισιτήριο είναι 12 ευρώ, γενική είσοδος. Α, σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι που είναι πολύ στριμωγμένοι και είναι πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ στριμωγμένοι. Ναι, είναι. Όλοι μας λίγο πολύ είμαστε πολύ στριμωγμένοι. Ναι, είμαστε. Να μπορούν να δουν την παράσταση με 12 ευρώ. Και τις άλλες μέρες είναι 16, είναι πάλι πολύ πιο κάτω από αυτό που ήταν στην Αθήνα. Και αυτό γίνεται σε μια έτσι διάθεση όσο μπορούμε να ξαναδούμε όλοι τα πράγματα αλλιώς. Και να περιορίσουμε λίγο το τι θα πάρουμε και να δούμε λίγο και το τι θα δώσουμε. Έχετε να δώσετε πολλά. Και θα το επιβεβαιώσουμε διαζώσεις, θα σας δούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.